ο κύριος Αποστόλου αλλά και ο Πρωθυπουργός τα προβλήματα τα δικά μας τα λέμε τώρα και 2 χρόνια. Τα ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ήμασταν 45 μέρες στους δρόμους, όλη η Ελλάδα κυριολεκτικά. Ο Πρωθυπουργός κατέβηκε στις Μοίρες, στο Ηράκλειο της Κρήτης και σαν συλλόγοι, σαν ομοσπονδίες και σαν συνεταιριστές του δώσαμε εγγράφως όλα τα προβλήματά μας όταν είχε κατέβει στις Μοίρες Ηρακλείου. Από τότε δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Στο τραπέζι του διαλόγου πριν ξεκινήσουμε τις κινητοποιήσεις πέρυσι είχαμε καθίσει στο Υπουργείο πάνω από 4 φορές στον έκτο όροφο της Αχαρνών με τον Υπουργό και όλο τα επιτελικά γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και λύση δεν βρήκαμε. Εμείς ζητάμε αυτά που είπανε. Περάσανε ό,τι περάσανε, είπαμε ότι όλα αυτά που έχουν περάσει είναι καταστροφικά για τον Έλληνα παραγωγό και τονίζω τη λέξη παραγωγός. Παραγωγός δεν είναι μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, είναι και ο ετεροεπαγγελματίας που πραγματικά έχει πληγεί η περισσότερο τον τελευταίο καιρό από όλους μας. Μιλάμε για τον Έλληνα παραγωγό, ζητάμε αντίμετρα, μας είπανε από μόνοι τους ότι έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, θα δημιουργήσουμε αντίμετρα στήριξης για να μπορέσετε να συνεχίζετε να παράγετε, γιατί χρειαζόμαστε την παραγωγή στη χώρα μας. Είναι ένας πυλώνας μαζί με τον τουρισμό που μπορεί να μας βγάλει μέσα από την κρίση. Αυτά ήταν τα λόγια και του Πρωθυπουργού αλλά και του ίδιου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κυρίου Αποστόλου. Εμείς αντίμετρα μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει και το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζουν και δημιουργούν προβλήματα δυσλειτουργίας στους Έλληνες παραγωγούς και μας βάζουν συνέχεια και νέα φορολογικά και ασφαλιστικά επιβαρύνσεις την πλάτη όλων των παραγωγών. Μιας που αναφέρεστε σε αυτό, για σταματήστε ένα λεπτό τώρα, γιατί έκανα μια αναφορά πριν από λίγο. Δηλαδή αυτά τα οποία είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βρούτσης, δηλαδή ζήτησε, από το βήμα της Βουλής ζήτησε, να αποσυρθούν άμεσα παράνομα ειδοποιητήρια, τα χαρακτήρισε, για τις ασφαλιστικές εισφορές ενός 1,4 εκατομμυρίων ελεύθερων επαγγελματιών, αφορούν και εσάς, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, γιατί υποστήριξε ότι οι εισφορές βασίζονται στα εισοδήματα του 2015 και όχι του 2016, συνεπώς, όπως είπε, παραβιάζουν πλήρως τον νόμο Κατρούγκαλο. Το γνωρίζετε αυτό? Τι είναι τούτο, κύριε Πιλετζάκη? Ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016, ο 4387. Μέσα στο νόμο αυτό υπήρχαν πάρα πολλά άθρα που θέλανε διευθυντικές. Το πρόβλημα όμως, κυρία Δουλγεράκη, είναι ότι ο ένας νόμος φεύγει και ο άλλος νόμος έρχεται. Όλα αυτά με τα παράνομα ειδοποιητήρια ήδη το μελετάμε. Ζητάμε και μέσα από το σταθμό σας, αν σε κάποιους παραγωγούς που περιμένανε κάποιες εισφορές ένφια, γιατί ο λογιστής πλέον γνωρίζει τι ασφαλιστικές εισφορές θα πληρώσει ο κάθε παραγωγός. Του έρθουν έξτρα, είναι καλό να μας ενημερώσει. Προς το παρόν, τέτοια κρούσματα εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι το Μάιο του 2016 ψηφίστηκε ο 4387 ο νόμος με τα πάρα πολλά άθρα του και με τα πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργήσαν τα άθρα αυτά. Το άθρο 20 και το άθρο 6 όσον αφορά το συνταξιοδοτικό και όλα αυτά που δημιουργηθήκανε. Πραγματικά δώσαμε μία μάχη. Βγήκανε κάποιες διευκρινήσεις, κάποιες διευκρινιστικές, λυθήκανε κάποια προβλήματα μερικώς και άλλα προβλήματα ταλαλίζουν ακόμα τον Έλληνα παραγωγό και τα βρίσκει μπροστά του. Έρχεται όμως το Μάιο του 2017, όταν είχαμε το επικείμενο μνημόνιο τότε και ψηφίζεται ένας άλλος νόμος, ο 4472 του 2017, πάλι το μήνα Μάιο, με το άρθρο 58, που προβλέπει ότι από 1η-1η του 2018 οι εισφορές δεν θα αφαιρούνται από το εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς όπως ίσχυε μέχρι πέρυσης. Και αν θέλετε μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν είχαμε ένα παραγωγό που το 2016 είχε καθαρό ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι 26,95, δηλαδή 27%. Εγώ σας λέω ότι αφαιρούμε τα 2.700 από τα 10.000, μένει ένα ποσό 7.300. Τα 7.300 αυτά ήταν το καθαρό του εισόδημα που φορολογείται εκεί με τη φορολογία που έχουμε σήμερα. Το 2.000 από 1η-1η του 2018
για τα εισοδήματα του 17 αυτό το πράγμα δεν θα ισχύει. Δηλαδή ένας παραγωγός που έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές του εισφορές που είναι 2.700 πάλι, που θα αυξηθούν, και θα σας πω το γιατί θα αυξηθούν, θα φορολογηθεί και θα πληρώσει και ασφαλιστικές εισφορές επί του συνόλου το 10.000 ευρώ. Μάλιστα. Ενώ πρώτα πλήρωνε χωρίς αφαίρεση. Εισφορές. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται στην πλάτη όλων των παραγωγών και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και έτερο επαγγελματιών. Η ελάχιστη εισφορά, να σας πω, από 88 ευρώ που ήταν, δηλαδή αν είχαμε έναν παραγωγό που δεν παρήγαγε τίποτα, έπαθε μια θεομηλία ο άνθρωπος, δεν έβγαλε εισόδημα, έπρεπε να πληρώσει 88 ευρώ το μήνα ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα καλείται να πληρώσει 101 ευρώ, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες από 157 ευρώ πάνε σε 176 ευρώ. Όλα αυτά δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, γιατί ήταν αυτό που φωνάζαμε τώρα και δύο χρόνια όλοι εμείς, ότι κύριοι, το ασφαλιστικό είναι ένα νέο φορολογικό. Είναι ένα νέο φορολογικό και πραγματικά χρειαζόμασταν ασφαλιστικολόγους για να το μεταφράσουμε. Τώρα ψηφίζεται ένα νέο μνημόνιο, ψηφίστηκε μάλλον ένα νέο μνημόνιο, που πραγματικά παρακολουθούμε να δούμε τι θα μας φέρει. Γιατί κάθε φορά που ψηφίζεται ένα μνημόνιο, κάτι παίρνει στην πλάτη του παραγωγού, αυτών των λίγων παραγωγών που έχουν μείνει στην Ελλάδα. Και θα σας δώσω και κάποια στοιχεία. 120.000 παραγωγοί είναι μόνο στην Ελλάδα, οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Και από τους 120.000 παραγωγούς, μόνο 60.000 νέοι άνθρωποι ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, είτε ετεροεπαγγελματίες λέγονται, είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που είναι κάτω από 40 ετών. Έχουμε και τους επιλαχόντες νέους αγρότες, από ένα πρόγραμμα του 16, που αυτό το πρόγραμμα έχει αφήσει απ' έξω 3.500 Ελληνόπουλα άνεργα που πραγματικά θέλαν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα. Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι μέτρα στήριξη του πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πάει να μας περάσει και υιοθετεί όλα αυτά που λένε από τις Βρυξέλλες τα επιτελικά γραφεία των Βρυξελών, τότε είναι γελασμένοι. Μάλιστα. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν παραγωγοί. Η μόνη παραγωγή που θα υπάρχουν θα είναι η παραγωγή που θα έχουν τον κήπο στο σπίτι τους για να μπορούν να έχουν το ποιοτικό. Ωραία. Κύριε... καλό. Ναι, το ποιοτικό. Παρακαλώ. Καλό. Το ποιοτικό καλό. Το ποιοτικό καλό προϊόν που βγάζει αυτός ο τόπος. Μάλιστα. Για να το τρώει στο σπίτι. Μάλιστα. Κύριε Χιλετζάκη, λέει ο Βαγγέλης ο Μπούντας από την Καρδίτσα ότι πάμε σε κινητοποιήσεις. Λέει ο Μαρούδας ο Ρίζος από τη Λάρισα, ο Ρίζος Μαρούδας από τη Λάρισα, ότι πάμε σε κινητοποιήσεις. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων, ο Μανούσος Σταυριανουδάκης, λέει ότι, ξέρετε, οι αγρότες της Κρήτης συντονίζεται, που ανήκουν στη δύναμη των μπλόκων, συντονίζονται με τους αγρότες της υπόλοιπης χώρας. Έχουν μπροστά τους, μάλιστα, εκτός του ότι κατεβάζουν για άλλη μια φορά τα τρακτέρ στους δρόμους, και ξεκινώντας από τις 22 Ιανουαρίου, βάζουν εκεί ως ένα κρίσιμο ραντεβού την Παναγροτική στην Θεσσαλονίκη. Εσείς από τη δική σας την πλευρά έχετε κατά νου τέτοιου είδους σκέψεις κινητοποιησεών? Ό,τι έχουμε στο μυαλό μας να αντιδράσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν, για μας να αντιδράσουμε, γιατί ο αγώνας που δεν γίνεται αυτός είναι ο χαμένος. Έστω και μία παράσταση διαμαρτυρίας να κάνεις, είναι για μας αγώνας. Mm-hmm. Εμείς απλώς έχουμε πει ότι τις πολιτικές ταυτότητές μας τις έχουμε αφήσει στο σπίτι, και όταν κάνουμε αγώνα δεν τον κάνουμε κάτω από κόμματα. Όλοι στην Ελλάδα, όλο το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όλα τα χρόνια, και όχι μόνο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οι πολιτικές ταυτότητες. Εμείς καλούμε όλους τους παραγωγούς, σαν παραγωγούς και μόνο, να μπορούμε να συσπηρωθούμε και να αφήσουμε τα κόμματα στην άκρη. Εμείς πραγματικά επικροτούμε όλους τους αγώνες όλων των παραγωγών που κατεβαίνουν στους δρόμους, είτε αυτό λέγεται μπλόκο Α, είτε μπλόκο Β, είτε μπλόκο Γ. Αλλά θέλω να σας πω, πίσω από αυτό κρύβεται ένα σχέδιο. Ένα σχέδιο που αυτό το σχέδιο βοηθάει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Όταν εμείς είμαστε διασπασμένοι και είμαστε σε πάρα πολλά μέτωπα,
και είμαστε τον μπλόκο 1, τον μπλόκο 2, τον μπλόκο 3 κτλ. Αυτό το πράγμα πραγματικά βοηθάει την κυβέρνηση. Βοηθάει την κυβέρνηση γιατί δεν είμαστε ενωμένοι να πάμε συσπηρωμένοι όλοι μαζί, χωρίς πολιτικές ταυτότητες, και το τονίζω τρίτη φορά αυτό, την πολιτική ταυτότητα, σαν αγρότες και σαν παραγωγή. Η παραγωγή και οι αγρότες είναι ένα. Έχουν τα ίδια προβλήματα και πρέπει πραγματικά να πηγαίνουμε συσπηρωμένοι. Το λέω εγώ που είμαι ένας νέος άνθρωπος, που είμαι λίγα χρόνια στο κομμάτι και το συνεταιριστικό αλλά και το συνδικαλιστικό, αλλά έχω ακούσει και έχω δει ιστορίες από το παρελθόν που πραγματικά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Πρέπει να αφήσουμε τα κόμματα στην άκρη και να κατεβούμε δυνατά όλοι μαζί. Ωραία. Και να μην έχουμε το κομμάτι των μπλόκων, αν είναι τον μπλόκο 1, τον μπλόκο 2 και τον μπλόκο 3. Λέτε λοιπόν ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και από τη δική σας την πλευρά, κρατώ τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και βέβαια στο πρώτο ερώτημα για εκείνους που ενδεχόμενα δεν το άκουσαν καθαρά αλλά με το λόγο σας το κατάλαβαν, και στο ερώτημά μου εάν θα πρέπει ο παραγωγικός κόσμος να πάει στη συνάντηση με τον κύριο Αποστόλου, λέτε μα τι να την κάνει στη συνάντηση όταν ξέρουν ακριβώς εδώ και 2 χρόνια και έχουν μπροστά τους, πάνω στο γραφείο τους, αν δεν το έχουν βάλει στα συρτάρια ουσιαστικά, όλα τα αιτήματά μας, όλες τις προτάσεις μας, και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα δικά μας ζητούμενα, ποια είναι τα δικά μας αιτήματα. Έτσι κύριε Χιλετζάκη? Έτσι, μία από τις πολύ μεγάλες γιορτές, θα την ονομάσω γιορτή του αγροτικού κόσμου, είναι αυτή που γίνεται κάθε 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, είναι η Αγκρότικα. Η Αγκρότικα φέτος θα είναι 1η του Φλεβάρι. Την Αγκρότικα επιτοπλίστων επί σειρά ετών, μόνο το 2015 που δεν την εγγενίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πάντα την ανακοινώνει, πάντα την εγγενιάζει και πάντα ανακοινώνει, συγγνώμη κιόλας, μέτρα θετικά για τον πρωτογενή τομέα. Σε λίγες μέρες θα είναι η Αγκρότικα. Εμείς θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε από το στόμα του κυρίου Αποστόλου ή και από του ίδιου του πρωθυπουργού, αν είναι εκεί στα εγγένεια της Αγκρότικας, να ανακοινώσει μέτρα στήριξης και τα αντίμετρα που οι ίδιοι μας τάξανε για να μας στηρίξουν, και ο κοιμόμενος γίγαντας που λέγεται πρωτογενής τομέας τελικά να ξυπνήσει από το λίθαργο που τον έχουν βάλει όλες οι κυβερνήσεις επί σειρά ετών.